Μια και αναφερόμαστε στους, στην εορτή των θυσιών, θα ήθελα να δώσω μερικές πληροφορίες σχετικά με την Τουρκία. Είναι περίεργο ότι, δεν ξέρω αυτό δεν το γνωρίζει το κοινό, ότι κατά την Ισλαμική παράδοση οι θυσίες που γίνονται θυσίες σε ανάμνηση του, του Αβραάμ, ο οποίος όμως δεν θυσίασε τον Ισαάκ, όπως γνωρίζουμε, αλλά τον Ισμαήλ. Πήγε να θυσιάσει τον Ισμαήλ. Και αυτό το Μπαϊράμι, αυτή η εορτή συμπίπτει με το μεγάλο προσκύνημα στη Μέκα. Κανονικά είναι μια τριήμερη αργία, μάλιστα τη δική μου την εποχή στην αρχή δεν υπήρχε καν αργία λόγω Μπαϊραμίου. Μετά ξεκίνησε μια αργία Μπαϊραμίου, θρησκευτικού δηλαδή. Και η τριήμερη αργία με κάποιες αλχημίες έγινε ένα εννιαήμερη αργία. Δηλαδή από τις 13 ως τις 21 Νοεμβρίου όλη η πόλη άδειασε. Κοινός παρανομαστής, νουθεσία των τριών διαγγελμάτων επ' ευκαιρία της θρησκευτικής αυτής εορτής, του Προέδρου Γκιούλ, του Ερντογάν και του Προέδρου της Αθροσυνέλευσης Μεχαμέτ Σαχίν, οδηγείτε τα αυτοκίνητά σας προσεκτικά, φοράτε ζώνη και μέχρι την Τρίτη, την προηγούμενη Τρίτη, μέσα σε μια μέρα μέσα είχαν γίνει 80 θύματα, 80 θάνατοι από τροχαία σε αυτοκινητιστικά. Πέρσι στο Μπαϊράμι είχαν σκοτωθεί 800 άτομα. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία προσπαθούν να θυσιάζονται ζώα σε δημοτικούς χώρους που πληρούν κανόνες υγιεινής και να μην μετατρέπονται οι γειτονιές σε υπαίθρια σφαγεία, όπως έλεγα, αλλά δεν αποφεύγεται αυτό. Και έτσι, όπως κάθε χρόνο και φέτος, επαναλήφθηκε το αξιοθέατο των σφαγιασμών μπροστά στις πόρτες σπιτιών, πάνω σε πεζοδρόμια, σε ρέματα, και βάφηκε κόκκινος ακόμη και ο Βόσπορος σε ορισμένα σημεία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, προσφέρθηκαν θυσία περίπου 2 εκατομμύρια αρνιά και μεγάλα ζώα, βόδια και ό,τι άλλα μπορείτε να φανταστείτε, βουβάλια κτλ. Όπως κάθε χρόνο αυτές τις μέρες έχει ξεσπάσει ο λεγόμενος πόλεμος της προβιάς. Τι σημαίνει πόλεμος της προβιάς? Ποια σωματεία, ποιες οργανώσεις θα καρποθούν τις προβιές από τα ζώα τα οποία θυσιάζονται? Οργανισμοί, σύλλογοι και θρησκευτικά ιδρύματα. Και ποιος θα καταφέρει να πάρει τις περισσότερες προβιές, τις περισσότερες δωρές? Το κάθε δέρμα αξίζει περίπου 40 δολάρια, που πολλαπλασιαζόμενα επί 2 εκατομμύρια πρόβατα μας δίδουν την ουσιαστική πλευρά του όλου θέματος, του όλου ζητήματος. Και εκείνο το οποίο είναι σημαντικό, ότι και οι εφημερίδες αυτές τις μέρες δεν εκδίδονταν στην Τουρκία. Μερικές βγαίνουν, παίρνουν άδεια από δημοσιογράφοι, μερικές βγαίνουν οι εφημερίδες, αλλά η στενότητα θεμάτων είναι διακριτή σε όλα τα πρωτοσέλιδα. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω που συμβαίνει στην Τουρκία, αντίθετα ότι συμβαίνει στην Ελλάδα, υπάρχει μια φορολογική αμνηστία, η μεγαλύτερη στην ιστορία της τουρκικής δημοκρατίας, όπου την προηγούμενη Δευτέρα ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για την οικονομία, τον Αλί Μπαμπατζάν. Το νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί στην Εθνοσυνέλευση για να ψηφιστεί αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται, περιλαμβάνει χρέη νομικών και φυσικών προσώπων προς το δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς, τελωνία, δημόσιες επιχειρήσεις. Και βέβαια έχει και ένα παράδειγμα πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Θυμάστε την ιστορία του ομίλου Αϊντίν Ντοάν, που εκτός από επιχειρήσεις, διελιστήρια, διανομή ηλεκτρικού ρεύματος κτλ., ελέγχει ένα πολύ μεγάλο μέρος
των τουρκικών μέσων, μαζικών μέσων ενημέρωσης, έχει τις εφημερίδες Hürriyet, Milliyet, Posta, Vatan, Radikal, Sözcü, Fanatik, Referans, Daily News και τα τηλεοπτικά κανάλια Kanal D και CNN Türk και άλλα πολλά. Δηλαδή είναι ένας μεγιστάνας, πραγματικός μεγιστάνας του τύπου, που οι δικοί μας μεγιστάνες του τύπου μπροστά του οχριούν. Είναι απλές οδοντογλυφίδες. Αυτός λοιπόν ο κύριος, επειδή του είχε επιβληθεί ένα πρόστιμο 6 εκατομμυρίων λιρών Τουρκίας, δηλαδή 3 εκατομμύρια ευρώ, θα πληρώσει μετά την αμνηστία 600.000 της Τουρκίας, δηλαδή 300.000 ευρώ μόνον. Αυτό βέβαια τώρα του γίνεται μια προφανώς μια χαριστική έτσι ρύθμιση, κατόπιν και του θορύβου που είχε δημιουργηθεί και διεθνώς είχε διασυρθεί η Τουρκία. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι οικονομικές σενίδες των εφημερίδων βρίσκουν από άρθρα που καταλήγουν στο ερώτημα εάν τυχόν αυτό είναι ένα τρίκ προεκλογικό, μία προεκλογική ελάφρυνση δηλαδή του πληθυσμού, ή είναι μία σοβαρή προσπάθεια για να ελεγχθεί κατά κύριο λόγο η παραοικονομία. Βεβαίως πολλοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι μάλλον προεκλογική, αν θέλετε, χειρονομία της κυβέρνησης, διότι συνδυάζεται με την πρόσληψη 100.000 υπαλλήλων στο δημόσιο, 50.000 δασκάλων και καθηγητών μέσης εκπαιδεύσεως και 35.000 αστυνομικών, και καταλαβαίνετε ποιοι θα καταταγούν και ποιοι θα διοριστούν και στην αστυνομία και στην εκπαίδευση. Δηλαδή ολοταχώς πηγαίνει, προχωρεί ο εξισλαμισμός της τουρκικής διοίκησης. Θα ήθελα να προσθέσω ότι η Τουρκία στην Ατοϊκή Σύνοδο της Λισαβόνος εκπροσωπείται από τον Αμπτουλάχ Κιούλ, και στην αντιπροσωπεία συμπεριλαμβάνεται την τουρκική και ο Αχμέντ Νταούτογλου, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ότι εδώ θέλω να τονίσω σχετικά με τον ΝΑΤΟ, γι' αυτό το λέω άλλωστε, ότι τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Ράσμουσεν, στην γερμανική Welt am Sonntag, ότι σχετικά με την πυραυλική ασπίδα που σχεδιάζεται να τοποθετηθεί στην Τουρκία, υπάρχουν κάποια άλλα τα σημεία τα οποία νομίζω ότι θα λυθούν, λέει, και τα οποία ποια είναι. Είναι πρώτον ότι η Τουρκία για να συζητήσει την τοποθέτηση του συστήματος στο έδαφος της, εκτός από τον όρο να αναφέρεται ότι πρόκειται περί αμυντικού και όχι επιθετικού συστήματος, δηλαδή να μην προσδιορίζεται ότι αυτή η πύραυλη μπορεί να είναι στραμμένη εναντίον της φιλικής προς την Τουρκία, του φιλικού προς την Τουρκία Ιράν, αυτό θέλει να αποφύγει, δεν έχει στόχο καμία συγκεκριμένη χώρα και η διοίκηση θα πρέπει να βρίσκεται αυτών των πυράβλων στα χέρια της Τουρκίας. Και βέβαια γι' αυτό θέτει δύο όρους η Τουρκία: να μην κλείσει το Ατοϊκό αεροπορικό στρατηγείο στη Σμύρνη που προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο για λόγους εξοικονόμησης πόρων, το κάνουν, θέλουν να κλείσουν την Σμύρνη. Λοιπόν, και δεύτερον να τοποθετηθεί στην Τουρκία δωρεάν στο πλαίσιο της πυραυλικής ασπίδας αριθμός αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot, μειώνοντας έτσι το κόστος του εθνικού αντιπυραυλικού αμυντικού συστήματος για το οποίο έχει η Τουρκία κηρύξει μειοδοτικό διαγωνισμό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει απλούστατα ότι η Τουρκία θα αποκτήσει αυτά τα πλεονεκτήματα με τις Patriot, τους πυράβλους, και βεβαίως αυτή δεν θα είναι στραμμένη, επειδή θα έχει τη διοίκηση η Τουρκία, ουσιαστικά είναι ένα όπλο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως και εναντίον της χώρας μας, κυρίως εναντίον της χώρας μας. Όσον αφορά για το Κυπριακό,
Εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Εκεί στην Νέα Υόρκη, όπως ξέρετε, έχει στηθεί μια παγίδα στον πρόεδρο Χριστόφια, όπου θέλουν να τον φέρουν σε προτετελεσμένου γεγονότος και να τον καπελώσουν με ένα χειρότερο σχέδιο ΑΝΑΝ. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει ενδεχομένως αργότερα.